βρίσκονται οι μελισσοκόμοι και τη Κρήτη που βλέπουν συχνά μέλη του να μένει αδιάθετο. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα λόγω του ότι τα μέλια μα έχουν υποτιμούνται συνεχώ. Ε, πολλές Πολλέ φορέ μένουν και αδιάθετα λόγω των ανθρώπων εισαγωγών κινέζικων επικίνδυνων μελιών για τη δημόσια υγεία. Το κόστο παραγωγή από τη μία και οι αθρώε εισαγωγέ μελιού από την άλλη απειλούν ευθέω το μοναδικό αυτό προϊόν τη Κρήτη. Το φαινόμενο είναι ευρωπαϊκό έχουμε τεράστια ζητήματα με τις ελληνοποιήσεις. Μπαίνουν επικίνδυνα μέλια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που μας αφορά εμάς. και η τρόποι αντιμετώπιση είναι μόνο με του ελεγκτικού μηχανισμού, με συγκεκριμένε προτάσει απέναντι στην πολιτεία και να λειτουργήσει η αγορά με κανόνε, ορθολογικά και με ουσιαστικού ελέγχου. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε το 2021 48.000 τόνου μελιού από την Κίνα. Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα δείχνει πως σε 320 δείγματα που ελέγχθηκαν σε 16 κράτη-μέλη ποσοστό πάνω από το 46% κρίθηκε ύποπτο και συγκεκριμένα το 74% των 89 παρτίδων μελιού από την Κίνα που ελέγχθηκε κρίθηκε ύποπτο όπως σχεδόν το σύνολο εκείνων που εισήχθησαν από την Τουρκία με την οθεία να γίνεται κυρίως μέσω της προσθήκης σιροπιών ζάχαρης ενώ στην έκθεση αναφέρεται επίση και η χρήση χρωστικών ουσιών. Στη σημερινή εποχή, κάνει κουμάντο η τσέπη του κάθε ανθρώπου. Ο συνταξιούχο θα πάρει το μέλι του. Και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ σε εσά και να του προβληματίσω είναι όταν εγώ πουλάω στα 6 και 6,5 ευρώ συν ΦΠΑ το δικό μου μέλι, να ξέρουν και να απονηρευτούν ότι δεν μπορούν να το βρουν στα 4 στα 5 ευρώ τυποποιημένο μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Και τελικά η τιμή στην οποία πουλάτε ε, μπορεί να καλύψει τα έξοδά σα. Η τιμή δε, σίγουρα δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα, ε, μπορεί να τα καλύψει μόνο η ποσότητα, η οποία την τελευταία πενταετία δεν καλύβει ούτε τα έξοδα του παραγωγού. Και σαν να μην έφταναν αυτά, οι μελισσοκόμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν και την κλιματική κρίση που απειλεί τα οικοσυστήματα. Κυρίω είναι ο αέρα νότο που χτυπάει την Κρήτη, την ξηραίνει πριν την ώρα τη, οι νομέ φεύγουν και οι μέλισσε δεν προλαβαίνουν καν να φτάσουν στην συγκομιδή του μελιού.